να συμφωνούμε, αλλά εγώ θεωρώ ότι σιγά σιγά η έξυπνη παιδεία επηρεάζει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το γεγονός ότι κάνουμε τέτοιες διαλέξεις, όχι μόνο για τους γονείς, αλλά και στο πανεπιστήμιο, όπου φέρνουμε ανθρώπους που κάτω είναι σχολικοί σύμβουλοι. Οι οποίοι μετά επηρεάζουν και σου λένε: εντάξει, παιδιά, μερικά από αυτά τα εργαλεία μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, δεν είναι τόσο εξωγήινα. Άρα, τώρα για τους γονείς. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουν οι γονείς είναι ότι κάνουν το ίδιο μάθημα με τον καθηγητή. Μόνο που είναι άσχετοι. Άρα το παιδί έχει την τάση να ξέρει ότι ο κύριος ξέρει, η μαμά και ο παπάς δεν ξέρουν και τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων αυτοί βοηθάνε. Εμείς αυτό που βλέπουμε από τις μελέτες είναι ότι είναι καλύτερο για τους γονείς να μην ασχολούνται καθόλου με αυτό και να παίζουν έξυπνα παιχνίδια με τα παιδιά. Ζω ένα παράδειγμα για να είναι πιο χειροπιαστό. Έχουμε δει τώρα την εισαγωγή της ρομποτικής. Η ρομποτική είναι πάρα πολύ καλή στο τομέα της εκπαίδευσης. Και τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα παιδιά που αρχίζουν να είναι εξοικειωμένα με ρομποτική έχουν καλύτερα αποτελέσματα στα μαθηματικά, στη φυσική και στη χημεία, χωρίς να κάνουν μαθηματικά, φυσική και χημεία. Άρα, εγώ λέω απλώς ότι είναι συμπληρωματικό. Ας αφήσουμε τους δασκάλους να κάνουν τη δουλειά τους στον τομέα που ξέρουν και ας ασχοληθούν οι γονείς με τον τομέα που έχει σχέση με την νοημοσύνη και το έξυπνο παιχνίδι. Άρα, δεν είναι ο καθηγητής που θα πάει να αγοράσει τα έξυπνα παιχνίδια στο σπίτι. Το παιδί θα έχει μερικά πράγματα στο σχολείο και όταν θα πηγαίνει στο σπίτι θα έχει πια τίποτα. Λέω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό το κοιτάζουμε κι εμείς προσεκτικά. Πρέπει να έχουμε παιχνίδια που είναι προσιτά και οικονομικά, όχι 40.000 το. Πρέπει να είναι καλά τα υλικά όσο αφορά τις, πιο πολύ το ξύλο κτλ. Ιδιαίτερα αυτά που σας έδειξα. Τα πλαστικά τα βάλαμε λίγο στην πάντα, γιατί τα πλαστικά τι κάνουν τα παιδιά, τα γλύφουν. Τα πλαστικά βγάζουν όρια και είναι φτιαγμένα από πετρέλαιο. Εμείς, επειδή τα βλέπουμε έτσι, θα εντάξει. Ναι, το παιδί όμως που το γλύφει κάθε μέρα είναι ένα θέμα. Άρα, άμα οι γονείς ασχοληθούν περισσότερο με σκάκι, με ντάμες, με γκο, με σογκί, με αυτά τα παιχνίδια τέτοιου τύπου, αυτά βοηθούν πραγματικά το παιδί να κάνει τα άλλα. Ενώ άμα ο γονιός είναι απλώς επαναλαμβάνω το μάθημα, πρέπει ας πούμε να κάνω ιστορία. Το είναι ένα παράδειγμα. Εντάξει, γιατί συχνά η ιστορία την καυτηριάζουμε λέγοντας ότι είναι όλο παπαγαλία. Εγώ αυτό που κάνω με τα παιδιά όταν κάνουν ιστορία, το πρώτο πράγμα που σου λέω είναι γιατί γίνεται αυτή η ιστορία, ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος, ποιος είναι ο εχθρός, ποιος είναι ο σύμμαχος, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εκείνη την ημερομηνία και όχι μια άλλη ημερομηνία. Αλλιώς τα παιδιά έχουν μια σειρά από ημερομηνίες και σιγά σιγά τα μπερδεύουν. Ξέρετε τώρα τα αστεία με τις 28.821, η περίφημη ημερομηνία του Οκτωβρίου, και μετά κοροϊδεύομαι. Κοροϊδεύομαι βέβαια γιατί δεν ξέρουν το πλαίσιο. Το πλαίσιο, εδώ, η ιστορία, να το πω πιο διαφορετικά, η ιστορία είναι του τομέα των ιστορικών. Η στρατηγική παράγει την ιστορία του μέλλοντος. Όταν μαθαίνουμε στα παιδιά στρατηγικά παίρνια, όταν βλέπουν το μάθημα της ιστορίας, βλέπουν πολύ στρατηγική. Εμείς είχαμε την δυνατότητα με το Βυζάντιο να είμαστε εδώ 11 αιώνες. Αν πιστεύετε ότι το Βυζάντιο κράτησε 11 αιώνες χωρίς στρατηγική, είναι ότι δεν το έχετε. Άρα, πολλά συστήματα είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια, το Βυζάντιο είναι το πιο μεγάλο. Στο Βυζάντιο συνεχώς κοιτάζαμε τα προβλήματα που εμφανίζονται, αν θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε ή όχι. Και το άλλο καλό, το οποίο δεν το είπα και σίγουρα αυτό θα έχει αντίκτυπο στους γονείς, είναι ότι άμα το παιδί μαθαίνει στρατηγικά παίρνια και έξυπνα παίρνια, έχει λιγότερο άγχος με τον χρόνο. Δηλαδή, μαθαίνετε blitz, που παίζουμε καθένας 5 λεπτά στο σκάκι. Όταν λοιπόν έρχεται ο καθηγητής και του λέει, έχετε 5 λεπτά παιδιά. Τα κανονικά παιδιά, όταν ακούνε έχετε 5 λεπτά, Θεός είναι μεγάλος, κάτι να κάνεις τώρα, κάνετε τα 5 λεπτά να γίνουν 5 ώρες, δεν γίνεται. Έχουμε βέβαια και τα παιδιά που τα έχουν φτύσει, δεν έχουν πια τίποτα να πουν άλλο. Και λέω, έχετε και τον σκακιστή που λέει σε 5 λεπτά πόσα μπορούν να γίνουν. Είναι τεράστιος αυτός ο αριθμός, απλώς όταν δεν έχουμε συνηθίσει και είμαστε σε μια κοινωνία που όλα πάνε γρήγορα, όταν ο άλλος βάλει μια εξεταστική, λέει 5 λεπτά, πω λες, την έχω πατήσει. Ενώ αυτός που μπορεί να σκεφτεί υποπίεση, γιατί είναι παιχνίδι, να σκεφτεί ότι πρέπει να το λύσει
και να παίζει ταυτόχρονα με τον άλλον, όταν έρχεται στην άλλη πίεση, το θεωρεί ότι ήταν, παιδί μου, πίεση, είναι, το διαχειριζόμαστε. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στα παιδιά. Δυστυχώς οι γονείς δεν το ξέρουν και προσπαθούν μετά να τους δώσουν διάφορα αναβολικά, να είναι πιο χαρούμενα, να... Ξέρετε, είναι το... όταν είμαστε τρίτη ηλικίου, η μαμά δεν μπαίνει πια να δώσει καφέ στο παιδί. Χτυπάει την πόρτα, μήπως σε ενοχλώ. Γιατί μπορεί να χάσει μερικά μόρια άμα ενοχλήσει η μάνα. Θα ξανακλίνει την πόρτα, δεν ενοχλώ. Τι κάνει το παιδί, τρίτη ηλικίου. Λέει, παιδιά, δηλαδή το έχουμε κάνει και ασθένεια κιόλας, α. Άντε, κουράγιο. Και επειδή είναι και η μοριοθέση με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να κάνει τρίτη ηλικίου και τρία χρόνια. Εδώ είναι το... Άρα, λέω απλώς ότι άμα μπει ο καθένας στο δικό του πλαίσιο και οι γονείς μπορούν να ασχοληθούν με την παιδεία, με την έννοια την έξυπνη, με παιχνίδια, τα οποία δεν εμφανίζονται υποχρεωτικά μέσα στο σχολείο, θα ενισχύσουν τα παιδιά με μια πλάγια προσέγγιση και όχι μια μετοπική που είναι απλώς δύο φορές. Και γι' αυτό, και αυτό που σας λέω τώρα, σας το λέω και για τα φροντιστήρια. Και τα φροντιστήρια κάνω λάθος. Δεν είπα κάτι εναντίον, αλλά λέω, συνήθως τα φροντιστήρια είναι στο διορθωτικό. Έχετε ανθρώπους που είναι στα φροντιστήρια, που είναι πολύ αξιόλογοι καθηγητές, και άμα τους παίρνετε ξεχωριστά και λέγατε, κάνε την μία από την αρχή μόνο σου. Όχι να διορθώνεις αυτό που ακούς από τον άλλον. Πολύ πιο πάνω θα ήταν το επίπεδο. Άρα, εδώ είναι ο καθένας νομίζω τον ρόλο του και τότε πάνε τα πράγματα πιο σταθερά. Άρα είναι καλό οι γονείς να μην παίζουν τους δασκάλους και οι δάσκαλοι να μην παίζουν τους γονείς. Κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, υποστηρικτής, αναλυτής. Μόνο ψυχαναλυτής δεν έχουν κάνει ακόμα, γιατί χρειάζεται πτυχίο ιατρική. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, ο ένας είναι να διδάσκει. Αυτή είναι η ειδικότητά του. Ο γονιός είναι για να αγαπάει. Δεν είναι να διδάσκει. Αυτό ο γονιός, εγώ το βλέπω σαν τρένο, μια που πήραμε και το τρένο, θα σας βάλω ένα τρένο με κάρβουνο. Σας λέω, ας πούμε, το παιδί ποιος είναι. Το παιδί είναι η αιτμομηχανή. Okay. Οι γονείς ποιοι είναι. Είναι αυτοί, είναι το βαγόνι που έχει άνθρακα. Το κάρβουνο. Okay. Άχρηστο από μόνο του. Τα κάνει. Ωραία. Οι δασκάλοι που είναι. Είναι αυτοί που αλλάζουν τις γραμμές. Δεν είναι καν στο τρένο. Αλλάζουν τις γραμμές. Και γι' αυτό λέτε, ας πούμε, α, ο δάσκαλος τάδε μου είχε πει, θα ήταν καλό να κάνεις αυτό σαν σπουδές. Είναι γραμμές από κάτω. Άρα τι λέω στα παιδιά, λέω, οι γονείς σας θα είναι πάντα μαζί σας, όπου και να πηγαίνετε, ακόμα και όταν τρώτε τα μούτρα σας. Οι δασκάλοι θα σας επιτρέπουν να μην τρώτε τα μούτρα σας. Δηλαδή θα είναι πάντα μαζί σας. Θα είναι μόνο εκεί, όπου τη στροφή, κάνει στροφή, ρε παιδί μου. Ωραία. Έχει μεγάλη σημασία ο καθένας να είναι στη θέση του. Αυτό.